Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δια της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και της Ομάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Τάλος λαμβάνουν τη σκητάλη για τη διενέργεια αγώνων ταχύτητας πίστας της τελικής φάσης του 11ου Πανελληνίου Διαγωνισμού FNN Schools 2022 για Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια. Πιο ειδικά, η προκριματική φάση του Βόλου διεξήχθη στον πολυχώρο Τσαλαπάντα, Ergon Showground Event Hall για τις υπόλοιπες ομάδες της ευρύτερης περιοχής, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, και η είσοδος ήταν δωρεάν για όλους. Το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε το διαγωνισμό FNN Schools, ο οποίος έγινε για πρώτη φορά στον ομό μας και στην περιοχή μας. Διαγωνίστηκαν ομάδες με το δικό τους μονοθέσιο και από δημοτικό και από γυμνάσιο Λύκειο. Και οι καλύτερες ομάδες θα περάσουν με βάση τη βαθμολογία που έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα περάσουν στο παγκόσμιο το οποίο γίνεται φέτος στην Αυστραλία. Μάλιστα, γίνεται το Μάρτιο του 2023. Ο συναγωνισμός είναι έντονος και μεγάλος και θέλουμε να προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη δράση, η οποία είναι πραγματική δράση STEM, δηλαδή συνδυάζει τις φυσικές επιστήμες, φυσική μαθηματικά, αλλά με βιωματικό και όμορφο τρόπο. Τα παιδιά δεν μπαίνουν στη διαδικασία, δηλαδή, να κατασκευάσουν ένα μονοθέσιο το οποίο πληρεί όλες τις προδιαγραφές του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μινιατούρα και τρέχει σε μία πίστα. Επομένως, μπαίνουν μέσα όλα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, είτε είναι φυσική είτε είναι μαθηματικά. Και φυσικά, πάνω απ' όλα είναι η συνεργασία. Τα παιδιά δουλεύουν ως ομάδες, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, βοηθούν ο ένας τον άλλον, είναι αλληλένδετη κρίκη όλα αυτά. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό το μονοθέσιο μαζί με τις εργασίες τους, οι οποίες βαθμολογούνται από κριτές. Κόσμος που βρέθηκε στο γεγονός είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το διαγωνισμό, που υπήρξαν προεκτυπωμένα χάρτινα F1 μοντέλα με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, τροχή άξονας, κατάλληλα για τη δημιουργία χάρτινων F1 αυτοκινήτων, τα οποία μπορούν να τρέξουν πάνω στην ίδια πίστα χρησιμοποιώντας τις ίδιες σαμπούλες που τρέχουν τα κανονικά F1 μοντέλα. Δόθηκε παράλληλα η δυνατότητα να δημιουργήσουν εκείνη την ώρα ομάδες 2 έως 4 μελών, ώστε να τους δοθούν τα παραπάνω αναλώσιμα υλικά δωρεάν και ο απαραίτητος χρόνος για να φτιάξουν τα χάρτινα F1 μοντέλα και να τα βάλουν να τρέξουν μετά πάνω στην πίστα. Συνολικά στους αγώνες συμμετείχαν 24 περίπου ομάδες από όλη την Ελλάδα και διεκδίκησαν ένα εισιτήριο για τους επόμενους παγκόσμιους τελικούς του FNN Schools, που κατά πάσα πιθανότητα θα διοργανωθούν την άνοιξη του 2023 στο περιθώριο του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστραλία. Το FNN Schools είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Φόρμουλα 1 και ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές προσεγγίζουν ενιαίες και διαδικασίες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου F1 με συγκεκριμένα υλικά,